Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη, Θανάη Ψήλα και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας. Εκπομπή διαδράσης σήμερα με τον Νίκο Τριμικλινιώτη. Σήμερα θα έχουμε ένα εκλεκτό προσκεκλημένο τηλεφωνικό τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο. Ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος είναι καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής στην Πάντιο πολιτικών επιστημών και ασχολείται με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιωματικά. Το θέμα μας σήμερα θα είναι το ρίσκο της κρίσης, όπου είναι το θέμα και του τελευταίου βιβλίου που έχει βγάλει, που έχει εκδώσει ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, «Στρατηγικές της αριστεράς των δικαιωμάτων», με αφορμή τα όσα γίνονται σήμερα, αυτή τη στιγμή τώρα, σχετικά με την Ελλάδα, με το Eurogroup. Θα ξεκινήσουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία μάλλον θα συνεχίσουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το μεγάλο ζήτημα, το τι γίνεται στη δημοκρατία όταν έχουμε τέτοιες μορφές κρίσης, τέτοιου τύπου κρίσης όπως έχουμε σήμερα. Πώς επηρεάζεται η δημοκρατία, πώς επηρεάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το ζήτημα των κοινωνικών δικαιωμάτων και ευρύτερα το ποιος θα είναι ο ρόλος της μιας αριστεράς που δεν φοβάται το να αντιμετωπίσει το ζήτημα του κράτους και το ζήτημα των δικαιωμάτων. Δημήτρη Χριστόπουλε, χαιρετώ από Κύπρο. Μας ακούς? Καλημέρα κύριε Τριμπινιώτη, καλημέρα. Χαίρομαι που μιλάμε ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά μιλάμε. Λοιπόν, ξεκίνησα με μια απλή εισαγωγή για το θέμα μας σήμερα. Λέω και πήρα ευκαιρία να μιλήσω για το τελευταίο σας βιβλίο, το «Στο ρίσκο της κρίσης», τον οποίο μας είναι αυτή τη στιγμή που διεξάγεται μια περιπετειώδης, ας πούμε, κατάσταση εδώ πέρα, με το ρίσκο της κρίσης να είναι άμεσα για την Ελλάδα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, αυτό και προβλέψιμο όμως. Δηλαδή θα ήταν κατά την άποψή μου παράδοξο να περιμέναμε ότι θα επιχειρούσαμε να στρίψουμε τη χώρα χωρίς κίνδυνο. Έως σήμερα κύριε Τριμηνιώτη μας λέγανε ότι πάτε καλά ευθεία, περιμένετε λίγο ακόμα και κάποια στιγμή θα δικαιωθείτε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δηλαδή προσπαθούν να κερδίσουν το χρόνο. Καμία όμως κοινωνία δεν πηγαίνει ευθεία στον γκρεμό επειδή τις λένε ότι αν στρίψει θα τρακάρει. Οι κοινωνίες που αφήνονται στο μαρασμό, που ευτελίζονται, που βυθίζονται στην κοινωνική οδύνη, παίρνουν τον κίνδυνο να στρίψουν και το κάνουν αυτό όπως το έκανε η ελληνική κοινωνία. Φυσικά το ρίσκο είναι οξυμένο, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Αν αφήσουν την Ελλάδα να πάρει τη στροφή με τρόπο που θα την δικαιώσει, τότε έρχονται και άλλοι από πίσω. Άρα για αυτή τη στιγμή η μάχη που διεξάγεται έχει ένα τεράστιο ειδικό βάρος. Έχει ένα εκτόπισμα δηλαδή που ευτυχώς ή δυστυχώς ξεπερνάει το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ένταση από τον αντίπαλο. Έτσι το βιώνω εγώ τουλάχιστον. Και κύριε Χριστόπουλε, θεωρείτε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, όπως το λέτε? Μάλιστα, θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία που έγινε, ποια η γνώμη σας, πώς τοποθετήσετε επί της συμφωνίας? Διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και φωνές και από το χώρο της αριστεράς, αλλά κυρίως από το χώρο της δεξιάς, ας πούμε, αν θέλετε, που θεωρούν ότι καλά και τι πέτυχε η Ελλάδα με το να θέτει αυτά τα ζητήματα. Στο τέλος, κάποιοι μίλησαν, πώς το έβαλε ο Μανώλης ο Γλέζος, επειδή βαφτίζουν το ψάρι κρέας, σημαίνει, τι άλλαξε λοιπόν? Είναι το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο μνημόνιο, το οποίο θα συνεχίσει, είναι συνέχιση του προγράμματος. Έτσι λέει και ο Σόιμπλε, αντιλαμβάνομαι. Πώς απαντάρε σε αυτά τα θέματα?
Εγώ χαρακτηρίζω τη συμφωνία μια ανακοχή. Δεν είναι ούτε νίκη, δεν είναι ούτε ήττα. Είναι μια παύση πυρός, η οποία θα έχει διάρκεια ως το τέλος του Ιούνιου, έτσι ώστε τότε, ανάλογα με αυτά που θα καταφέρουμε να κάνουμε εδώ, θα μπορούμε να μπούμε στην έσχατη διαπραγμάτευση, στη δεύτερη διαπραγμάτευση που είναι εξίσου δύσκολη με αυτό που περάσαμε προχθές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανάλογα με ό,τι θα μπορέσουμε να κομίσουμε, τόσο θα είμαστε πιο ισχυροί εκεί. Πάντως, εγώ θα έλεγα ότι φυσικά, για να είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς, η συμφωνία αυτή δεν τελειώνει το μνημόνιο, έτσι, παγώνει το μνημόνιο στη φάση που ήτανε, τελειώνει τα πρόσθετα μέτρα που ήθελε να φέρει το μνημόνιο και η Τρόικα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κομίζει η συμφωνία είναι ότι σε ό,τι αφορά αυτά τα ήδη τετελεσμένα δεν τα αγγίζει, παρά μόνο μια ευελιξία σε ό,τι αφορά το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, και σταματάει, και σε αυτό πρέπει να είμαστε νομίζω πάλι ειλικρινείς, ό,τι άλλο θα ερχόταν στη χώρα, σύμφωνα με το περίφημο στην Ελλάδα ηλεκτρονικό μήνυμα του πρώην Υπουργού Οικονομικών. Τώρα, αυτό είναι το σίγουρο. Άρα, υπό την έννοια αυτή λοιπόν, δεν τελειώσαμε με το μνημόνιο. Και όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους υπόλοιπους. Τι κάναμε? Πήγαμε ένα βήμα πίσω? Όχι, κάναμε ένα βήμα μπροστά, διότι η ελληνική κυβέρνηση προχθές, κατά τη δική μου εκτίμηση, κέρδισε αυτό που είχε ζητήσει από την αρχή. Λίγο χρόνο για να αναπνεύσει. Λίγο χρόνο για να μπορέσει να στήσει πάλι τους πολιτιακούς μηχανισμούς με τον τρόπο που θα δείξουν ότι η δική μας πρόταση, η πρόταση δηλαδή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ως υποψήφια κυβέρνηση της χώρας, μπορεί να καταφέρει αυτά που δεν κατάφεραν οι άλλες. Περί αυτού συζητάμε. Άρα, εγώ δεν θα έλεγα ότι έχουμε ούτε 1-0, ούτε 2-0, ούτε 3-0. Έχουμε μια ισοπαλία για την ώρα και από εκεί και ύστερα πορευόμαστε με περίσκεψη, με σύνεση και σοβαρότητα. Διότι το μεγάλο στοίχημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι να στήσουμε το κράτος, ένα δίκαιο, ένα αποτελεσματικό κράτος, το οποίο θα αρχίσει να κομίζει κάτι το οποίο μέχρι πρόσφατα το ελληνικό πελατειακό γραφειοκρατικό κράτος δεν κατάφερε να κομίσει. Αν λοιπόν τέλος Ιούνιου βρεθούμε στη διαπραγμάτευση έχοντας έστω και εμβληματικά καταφέρει να αυξήσουμε την φορεσπρακτική ικανότητα των ελληνικών κρατικών μηχανισμών, αν έχουμε περιορίσει σε ένα βαθμό την γραφειοκρατία, αν έχουμε περιορίσει όλο αυτό το πελατειακό σύστημα το οποίο κατά διάρκεια του μνημονίου δεν έγινε, συνέχισε να υπάρχει όπως ήταν, και ταυτόχρονα έχουμε αμβλύνει λίγο την οδύνη από την ανθρωπιστική κρίση που διέρχεται αυτή τη στιγμή ο τόπος, νομίζω ότι θα διαπραγματευτούμε καλύτερα. Αν δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά, τότε απλώς η Γερμανία προχθές έκανε ένα βήμα πίσω για να πάρει φόρα και να μας αποτελειώσει. Και Δημήτρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που έχεις αναφέρει ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που μιλάς. Λες ότι έγραψες και μια πρόσφατη παρέμβαση με τίτλο «Να πάρουμε το κράτος στα σοβαρά», όπου ακριβώς προσπαθείς να θέσεις κάποια ζητήματα σε σχέση με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της αριστεράς, αυτό που ονομάζεις αριστεράς των δικαιωμάτων. Εσύ πώς βλέπεις αυτή τη δυνατότητα, δεδομένων των συμπληγάδων που πρέπει να περάσει από μέσα η Ελλάδα και δεδομένων αυτού του στραγγαλιστικού προγράμματος, το οποίο είναι εκεί, δηλαδή έχει παγώσει με το μνημόνιο, αλλά εξακολουθούμε να ζητούμε αυτή την δικτατορία, αν θέλεις, των οικονομικών του μπακάλικου, αυτό που η Θάτσερ, ας πούμε, επέβαλε με τη λογική του «δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, είναι όλα μονόδρομος και τα οικονομικά καθορίζουν τα πάντα». Εσύ είσαι της οπτικής της αριστεράς των δικαιωμάτων. Πώς βλέπεις το κράτος, πώς βλέπεις τη δυνατότητα της μεταρρύθμισης σήμερα, δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση έχει δηλητηριαστεί, θεωρείται κάτι έχει το οποίο... Έχει ναι. Ναι, πολύ σωστά, συμφωνούμε απολύτως. Κοιτάξτε, πρώτον, όταν λέμε η αριστερά των δικαιωμάτων, δεν εννοούμε ότι αφήνουμε τον αγώνα για την οικονομία, έτσι. Ο αγώνας ο βασικός διεξάγεται στην οικονομία. Αν δηλαδή μια χώρα είναι βυθισμένη στην καταστροφή, στην ανεργία και στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία, είναι φυσικό ότι οποιασδήποτε αλλαγές στο επικοδόμημα, δηλαδή στους θεσμούς, στα δικαιώματα, στην ποιότητα της δημοκρατίας, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Τρανή απόδειξη αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία είχαμε
νεοσυντηρητικές πολιτικές μαζί στην κοινωνία και στην πολιτική, μαζί με νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην οικονομία. Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Πολύ σπάνια αυτά τα πράγματα ξεχωρίζουν. Οι κοινωνίες μπορούν να αναπνεύσουν και να σκεφτούν διαφορετικά τους θεσμούς τους και τις πολιτικές στρατηγικές τους στο δημόσιο χώρο, όταν τουλάχιστον στοιχειωδώς έχουν ανατάξει τις πληγές τους στην οικονομία. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα. Άρα, ο αγώνας στην οικονομία και στην παραγωγή είναι ο βασικός. Όμως δεν είναι μόνος του. Και σε αυτό δεν χρειάζεται να επινοήσουμε νέες θεωρίες. Υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι, πολλά στοιχεία, όχι μόνο στο μαρξισμό, αλλά και σε μεγάλες άλλες θεωρίες, ας πούμε, πολιτικές θεωρίες, οι οποίες τονίζουν αυτό ακριβώς, την αυτονομία των θεσμών. Και ότι οι θεσμοί έχουν τη δική τους δυναμική. Και αν μας μπρόξει τους θεσμούς, κάτι μπορεί να γίνει και στην οικονομία. Και αυτό λειτουργεί αναδραστικά. Έχουμε ένα διαρκές feedback, ας πούμε, όπου το ένα χέρι νύβει το άλλο, ας το πούμε, και προχωράμε. Άρα, πρέπει να φτιάξουμε τις φυλακές στην Ελλάδα. Έχουμε ένα από τα χειρότερα σοβρονιστικά συστήματα. Πρέπει στοιχειωδώς να αλλάξουμε τη μεταναστευτική μας πολιτική. Πρέπει να δώσουμε ηθαγένεια στα παιδιά των ανθρώπων, των μεταναστών που έχουν γεννηθεί και ριζώνουν στην χώρα μας. Πρέπει να αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα. Πρέπει να υιοθετήσουμε το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Είναι πολλά τα πρέπει, κύριε Τιμικλινότητα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν, διότι αν δεν κάνουμε ούτε αυτά και έρθει το τέλος της ημέρας και στον άλλο, στο κύριο μέτωπο, δεν έχουμε διεξάγει την νίκη που θέλουμε, τότε θα έχουμε περάσει από την κυβέρνηση και δεν θα μας κλάψει κανένας. Δηλαδή, δεν θα μας θυμάται κανένας. Η πολιτική ταυτότητα της αριστεράς είναι και τα δικαιώματα. Και πάνω σε αυτό το θέμα, λόγω της λιτότητας, μιλάτε γιατί στο άρθρο σας και στις παρεμβάσεις σας ότι είναι τεκμηριωμένο και υπάρχουν λεπτομερείς εκθέσεις όπως την έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου στην εποχή της λιτότητας στην Ελλάδα υπάρχει μια σοβαρή υποβάθμιση, καταστρατήγηση των δικαιωμάτων ως παράπλευρη απώλεια της δημοσιονομικής αναπροσαρμογής. Αυτό το θέμα, το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων την εποχή της λιτότητας, πώς τεκμηριώνεται στην Ελλάδα, ποια είναι τα βασικά σημεία, εκτός από το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης, το οποίο έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος, έτσι, με όρους ραδιοφωνικού χρόνου. Ένα. Ναι. Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι προφανές ότι παραβιάζονται, συνθλίβονται. Έτσι. Δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα στην υγεία. Αυτά είναι προφανή, δεν νομίζω ότι χρειάζουν ιδιαίτερη τεκμηρίωση. Όταν, παραδείγματος χάρη, η συνομολογημένη συμφωνία με την Τρόικα προβλέπει μείωση των δαπανών για την υγεία στο μισό, είναι προφανές ότι αυτό έχει μείζονες συνέπειες στην δυνατότητα των αδύναμων να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγεία. Δεύτερον, εργασία. Κατάργηση του εργατικού δικαίου. Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 1/4 του πληθυσμού στην ανεργία, παραπάνω από τους μισούς νέους στην ανεργία, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις οι οποίες κατ' ουσίαν τι κάνουν, συνθλίβουν το δικαίωμα στην εργασία. Τα κοινωνικά είναι τα προφανή, ωστόσο, όταν βιώνουμε ένα καθεστώς τέτοιας λιτότητας που έρχεται παρά την συνένεση του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος είναι προφανές ότι αντιστέκεται και δεν συνενεί σε αυτό, τότε έχουμε και παραβίαση, θα έλεγα, δημοκρατικών δικαιωμάτων και πολιτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνέβαινε το εξής. Η Ελληνική Βουλή νομοθετούσε μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Μέσω δηλαδή εκτάκτων μηχανισμών που κινητοποιούνται με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, όχι για τη ρουτίνα της νομοθεσίας, αλλά για πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν συνενέσεις και επειδή πάντα ο χρόνος πίεζε και τελείωνε και έπρεπε με κάθε τρόπο να περάσουν τα μέτρα, είχαμε διαρκώς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες ουσιαστικά παραβιάζουν την αρχή της αντιπροσώπευσης. Ναι. Δεύτερον, πώς μετακυλίεται αυτός ο περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων. Θα σας θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα κλείσαμε τη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Γιατί κλείσαμε τη δημόσια τηλεόραση? Διότι η Τρόικα ήθελε χθες 3.000 απολυμμένους και η ελληνική κυβέρνηση βρήκε το εύκολο θύμα στην δημόσια τηλεόραση, ακριβώς επειδή θεωρούσε ότι αυτό θα ήταν ένα μήνυμα και προς τον περιορισμό του δικαιώματος στην ελεύθερη πληροφόρηση του ελληνικού λαού, το μαύρο δηλαδή που είδαμε εμείς στις 13 Ιουνίου του 2013, αλλά και προς το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης όλων των δημοσιογράφων. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι
δυστυχώς έχουμε ένα αρνητικό ντόμινο στο πεδίο των δικαιωμάτων. Από την καταστρατήγηση των κοινωνικών πάμε στην παραβίαση των πολιτικών και από την παραβίαση των πολιτικών πάμε στην διάλυση και των ατομικών. Αυτό είναι αυτό που περιέγραφε, νομίζω, τόσο γλαφυρά και τεκμηριωμένα η έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και, ωραία, εντάξει, αυτό νομίζω το βιώνουμε και εμείς και είναι ακριβώς το. Ναι, δεν είναι και ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι και παρόμοιο αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα. Το αυτό που όπως που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από εσάς, έτσι, αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε ακόμα 10 λεπτά μπροστά μας, είναι το πώς είναι εύκολο να καταστρέψεις μια ολόκληρη βάση που, πάνω στην οποία οικοδομείς τα δικαιώματα. Δηλαδή ένα κράτος δικαίου μπορεί το καταστρατηγείς, το καταστρέφεις, το τσαλαμοποιείς, αλλά μετά πώς το αναδομείς. Δηλαδή αυτό που λέμε, πώς δηλαδή εσύ βλέπεις να κινείται η δυνατότητα να αναδομηθεί με τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να επαναφέρει αυτά τα δικαιώματα, όχι απλώς σε διακηρυκτικού τύπου πράγματα με μια νομοθετική πράξη τα επαναφέρω. Πώς το εφαρμόζω στην πράξη και πώς δημιουργώ αυτό το χαμένο κομμάτι, διότι μιλούμε για γενναίες που πλέον αισθάνονται ότι έχασαν, χάθηκε η δυνατότητα να βιώσουν το δικαίωμα ως πραγματικότητα και όχι ως διακήρυξη. Εδώ είναι η συζήτηση περί μεταρρυθμίσεων όμως. Αυτή είναι η συζήτηση περί μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή αυτό που λέω και σε αυτό το κείμενο στο οποίο αναφερθήκατε, ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και όχι μόνο, ο όρος μεταρρύθμιση ουσιαστικά εξομοιώθηκε με τον όρο απορρίθμιση, δηλαδή έγινε ένα βασικό εργαλείο στις νεοφιλελεύθερες ρητορικές για την διάλυση του οποιοδήποτε πλαισίου, ας πούμε, νομοθετικού που υπήρχε σε ένα κοινωνικό κράτος δικαίου, και ταυτίστηκε στη συνειδήση των περισσότερων ότι η μεταρρύθμιση είναι κάτι κακό. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση μπορεί να είναι πολύ καλή, μπορεί να είναι και πολύ κακή. Μπορεί να είναι μια μεταρρύθμιση η οποία να στοχεύει στην ανάταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, μπορεί να είναι μια μεταρρύθμιση που να στοχεύει στην απόλυτη διάλυση του εργατικού δικαίου. Έχει σημασία στη μεταρρύθμιση από πού ξεκινάς και προς τα πού πηγαίνεις. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι, μπορούμε εμείς να ανανομοδοτήσουμε τον όρο μεταρρύθμιση? Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μεταρρυθμίζω την εκπαίδευση στην Ελλάδα σημαίνει ότι φτιάχνουν ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο σχολείο της προκοπής προκειμένου να μην δίνουν οι γονείς στα ιδιαίτερα μαθήματα το εισόδημά τους? Μεταρρυθμίζω τη δημόσια υγεία να σημαίνει ότι φτιάχνω ένα πρωτοβάθμιο σύστημα πρόσβασης το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί όλον τον πληθυσμό που το έχει ανάγκη, γιατί να γεμίζω μικρονοσοκομεία την Ελλάδα και να κάνω τα χατήρια των Ελλήνων βουλευτών ανά την επικράτεια? Μεταρρύθμιση στη μεταναστευτική πολιτική, αυτά που σας είπα πριν, ηθαγένεια στα παιδιά, κλείνω τα κέντρα κράτησης, μεταρρύθμιση στη σοφρονιστική πολιτική, φτιάχνω φυλακές, καταργώ τις φυλακές τύπου γάμα, τις φυλακές που φτιάξαμε εδώ, ξέρετε, ένα από τα φρούτα της τελευταίας τριετίας ήταν οι φυλακές υψής της ασφαλείας, ας το πούμε έτσι. Φτιάξαμε τέτοιες φυλακές στο Δομοκό που κρατήσαμε φυσικά τους τρομοκράτες και τους πιο βαρύς ποινικούς κατάδικους. Όλα αυτά τι εξυπηρετούν? Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες και κοστίσανε και ήταν ήττες για το πεδίο των δικαιωμάτων. Εδώ προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε άρα μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν θα έχουν οικονομικό κόστος και οι οποίες θα διευρύνουν, θα ανοίξουν τον ορίζοντα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και ξέρετε, αυτές οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες σας μιλάω, κατά κύριο λόγο, δεν είναι ότι θα επιβαρύνουν κι άλλο τον ήδη πονεμένο ελληνικό προϋπολογισμό. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις για να υλοποιηθούν έχουν ιδεολογικό, πολιτικό κόστος. Πρέπει να αναμετρηθείς δηλαδή με μερικούς από τους βασικούς μύθους που κάνουν την ελληνική κοινωνία να είναι αυτή που είναι, και με αυτούς τους μύθους να νικήσεις. Να νικήσεις δηλαδή το μύθο που λέει ότι Έλληνας είναι μόνο αυτός που είναι ο μπαμπάς και η μαμά του Έλληνας. Να νικήσεις το μύθο που λέει ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο της γης και αυτό πρέπει να μαθαίνουν τα παιδάκια μας στο σχολείο στην ιστορία. Αλλά αυτά θέλουν. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο η μάχη που διεξάγεται στο οικονομικό, η οποία είναι η κύρια. Υπάρχουν και άλλα πολλά μέτωπα τα οποία πρέπει να τα ανοίξουμε. Και θεωρώ ότι μια αριστερή κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, είναι στο DNA της να τα ανοίξει. Και okay, αυτό είναι το ως προς το κομμάτι το τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει η αντίδραση από κάποιους. Με ρωτήσατε γι' αυτό. Γιατί η απάντηση που δίνουν οι υπόλοιποι που αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση είναι ότι, ξέρετε, είναι και θέμα νοοτροπιών. Η κοινωνία είναι τέτοια, δηλαδή το φακελάκι δεν θα φύγει, το μέσο δεν θα φύγει και όλοι αυτοί. Και υπάρχει μία. Στην κοινωνιολογία είναι και της μόδας αυτό το resilience, η αφεκτικότητα, λέει, των θεσμών που φαίνεται, και επομένως οι νοοτροπίες αυτές θα αργήσουν να αλλάξουν και είναι θέμα εκπαίδευση κτλ.
πώς απαντάτε σε αυτό το θέμα, το οποίο ασφαλώς βασίζεται και σε στερεότυπα, για στερεότυπες αντιλήψεις, το τι είναι Έλληνας και τι είναι και ποιες είναι οι νοοτροπίες. Αλλά ένα κομμάτι όμως έχει να κάνει και με τις ευρύτερες νοοτροπίες που λειτουργούν, έτσι. Mm-hmm. Ναι, απλά επειδή η επίκληση των κατεστημένων νοοτροπιών τις περισσότερες φορές λειτουργεί ως πρόσημα για να μην αλλάζουν αυτές οι νοοτροπίες, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Ξέρετε τι νοοτροπίες είχαμε στην Ελλάδα πριν το μνημόνιο? Τα πάντα όλα. Και όμως αρκούσε η πολιτική βούληση της Τρόικα να διαλύσει οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω να διαλύσουμε τις νοοτροπίες που υπάρχουν, ούτε θεωρώ ότι με βολονταριστικό τρόπο θα πάρεις μια κοινωνία και θα την φτιάξεις όπως θέλεις εσύ να την κάνεις. Όχι. Αλλά μια κοινωνία εκπαιδεύεται. Εκπαιδεύεται και μαθαίνει. Με την έννοια αυτή λοιπόν και η ελληνική κοινωνία, είμαι σίγουρος ότι έχει να μάθει πάρα πολλά. Και νομίζω ότι ο ρόλος μιας αριστερής κυβέρνησης αυτό είναι να λειτουργήσει σαν ένας φάρος για μια διαφορετική πηξίδα δρόμου προς τα που μπορούμε να πηγαίνουμε. Είτε πρέπει να πηγαίνουμε στην εκπαίδευση, είτε στην εθνική αυτογνωσία, είτε στον εθνικισμό μας, είτε σε όλα αυτά τα ζητήματα που συνθέτουν, αν θέλετε, ένα ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο δεν έχει σχέση με την αριστερά. Τώρα, ότι μέσα στην αριστερά και εδώ και εκεί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες αναπαράγουν τον εθνικισμό με τον πιο έτσι, επιθετικό τρόπο, αυτό είναι δεδομένο και αυτό προσθέτει ένα ακόμα μέτωπο στο εσωτερικό μας. Ναι, καταλαβαίνω. Ένας ακροατής ρωτά. Υπενήχθηκε ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το ανοίγουμε όμως. Ναι, ναι, το άνοιξες αυτό το μεγάλο θέμα και υποσχόμαστε να το ξανανοίξουμε στο μέλλον. Αλλά εδώ έχουμε ένα ακροατή, όπως ρωτά, πού βρίσκουμε το βιβλίο του Χριστόπουλου. Και προφανώς άρεσαν αυτά που είπαμε εδώ. Ναι. Νομίζω να πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση του βιβλίου στην Κύπρο, έτσι. Νομίζω είναι μια. Και αυτό και το άλλο για την ιδιότητα του πολίτη, που είναι το μεγάλο ζήτημα που ασχολείστε εδώ και χρόνια, κύριε Χριστόπουλο, έτσι. Νομίζω κοιτάξτε, ότι... λοιπόν, το μεστορίστικο της κρίσης είναι στην εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Μπορεί διαδικτυακά ο ακροατής σας να έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις και κατά τα λοιπά στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Χριστόπουλος, και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε. 92.8 και στους 105.3. Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή Διαδράσεις, όπου στο πρώτο μέρος είχαμε ακούσει τον καθηγητή, τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο, όπου συζητήσαμε αυτά που τεχταίνονται τώρα στην Ελλάδα, με αφορμή αυτά δηλαδή που γίνονται σήμερα και μας προβληματίζουν όλους, που συζητούνται δηλαδή στο Eurogroup αυτή τη στιγμή. Ανοίξαμε το ευρύτερο θέμα των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το ρίσκο της κρίσης και ποιες θα είναι οι στρατηγικές της αριστεράς των δικαιωμάτων. Με αυτή την αφορμή λοιπόν συνεχίζουμε τώρα και εισηγούμε να συζητήσουμε, θα παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες, θα μιλήσω εγώ δηλαδή και θα παρουσιάσω τις διάφορες αντιδράσεις που είχαμε σχετικά με την απρόσφατη απόφαση του Eurogroup και το τι δεχταίνεται στην Ελλάδα, ποιες είναι οι προπτικές και τι διανοίγεται μπροστά μας, ξεκινώντας από μια βασική εκτίμηση του προσκεκλημένου μας, του τηλεφωνικού προσκεκλημένου μας, του Δημήτρη Χριστόπουλου, ότι αυτό που είχαμε πρόσφατα στην Ελλάδα, αυτό που είδαμε, αυτό που πιθανό θα δρομολογείται αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει με την... είναι μια ανακοχή. Δεν είναι ούτε το τέλος, ούτε νίκη, ούτε ήττα, αλλά μια σημαντική ανακοχή που δίνει μια που ανοίγει τις προπτικές και το στίχημα, θέλετε, η πρόκληση για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για τις αριστερές δυνάμεις που θέλουν να θέσουν έτσι μια προοδευτική οπτική για το που πρέπει να πάμε, είναι να πετύχουν να θέσουν τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή το πρώτο θέμα που είναι σημαντικό και που έχει κερδιθεί από τη συζήτηση αυτή, από όλο αυτό το πλαίσιο, είναι ότι έχει τεθεί στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο ήταν προφανές σε όλους μας, αλλά φαινόταν να αγνοείται. Ότι δηλαδή δεν πάει άλλο η κατάσταση που ζούμε. Δεν πάει άλλο δηλαδή, δεν πάνε άλλο τα μνημονιακά τα μέτρα, ότι δημιουργούνται δεδομένα όπου καταβαραθρώνονται τα κοινωνικά δικαιώματα, όπου καταργούνται αυτά που θεωρούσαμε ως δεδομένα ως προς τα δικαιώματα των ανθρώπων και που οδηγούν σε μια κρίση η οποία συνεχώς βαθαίνει και αναπαράγεται. Και αυτό το πράγμα είναι περίπου όπως ένας ιός, ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί.
Και νομίζω ότι το σημαντικό στο, σε αυτό που έχει επιτευχθεί το Σαββατοκυριακό μπροστά μας και από αυτό που έχουμε βιώνουμε τώρα, είναι ακριβώς ότι αυτό το θέμα έχει τεθεί. Έχει τεθεί μπροστά μας ως κοινωνία, αλλά και ως, ως θεσμούς, ως θεσμούς, ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτά τα θέματα τα θέτω γιατί υπάρχουν δύο θέματα που νομίζω οφείλουμε να ξανασκεφτούμε. Και οφείλουμε να ξανασκεφτούμε αυτά τα θέματα γιατί έχουν να κάνουν με την ίδια την έννοια της δημοκρατίας. Σε αυτό το διάλειμμα όπου η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το αν θα συνεχίσει το μνημόνιο ή με ποιους όρους θα συνεχίσει η Δανειακή Σύμβαση, αν θα επεκταθεί κτλ. Έχει γίνει μια απόπειρα από κάποιες δυνάμεις να στραγγαλιστεί στην κούνια του οποιαδήποτε διαφορετική πολιτική από την πολιτική των μονοδρόμων. Η πολιτική των μονοδρόμων που ήθελε, δηλαδή ανεξάρτητα από ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα βρίσκεται στην εξουσία, οι πολιτικές να συνεχίζουν οι ίδιες, ως αν να μην άλλαξε τίποτα. Απλώς να αλλάξει ο διαχειριστής. Και αυτό το θέμα είναι ένα μεγάλο ζήτημα όπου ανατρέπει όλη τη λογική της δημοκρατίας. Δημοκρατία σημαίνει ο λαός είναι κυρίαρχος και αποφασίζει ποιες πολιτικές θα ακολουθούνται στη βάση των προγραμμάτων, των μανιφέστων των διαφόρων πολιτικών κομμάτων που είναι μπροστά τους. Λοιπόν, στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, αλλά και όχι μόνο, δηλαδή είχαμε παρόμοια συζήτηση και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και αλλού, όπου ανεξάρτητα ποιος εκλεγόταν πρόεδρος, πρωθυπουργός, ποιος θα ηγείτο της χώρας, οι πολιτικές που ακολουθούνται σε σχέση με τα μνημόνια αλλά και τις πολιτικές λιτότητες, γιατί υπάρχουν και χώρες που είναι εκτός μνημονίου αλλά τις ίδιες ακριβώς πολιτικές ακολουθούν, έπρεπε να ήταν οι ίδιες. Και αυτό σημαίνει ότι καταργείται το δικαίωμα της επιλογής των πολιτών. Το δικαίωμα, το βασικό δικαίωμα σε μια δημοκρατία. Το δικαίωμα στη διαφωνία. Γιατί δεν δικαιούσουν να διαφωνήσουν. Ή μάλλον καλύτερα, δικαιούσουν να διαφωνήσουν όσο θέλεις. Αυτό δεν είχε κανένα αντίκτυπο ή κανένα αποτέλεσμα στο αν θα εφαρμοστεί η πολιτική. Η πολιτική ήταν η ίδια. Επομένως, και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο σημείο. Το πρώτο είναι το ζήτημα της λαϊκής κυριαρχίας και το δικαίωματος των πολιτών να επιλέγουν τους ηγέτους στη βάση ενός προγράμματος, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού προγράμματος. Και το δεύτερο είναι το ότι χάθηκε ουσιαστικά η πολιτική. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα και για την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε και στο μέλλον. Έχει να κάνει με το ότι η ίδια η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης θεωρήθηκε απλώς ένα τεχνοκρατικό ζήτημα όπου αναπόφευκτα, νομοτελειακά ήταν ο όρος που χρησιμοποιούσαν παλιά, θα οδηγούσε κάπου. Και το κάπου ήταν στη λογική των μονοδρόμων. Ήταν στη λογική ότι οι τεχνοκράτες ουσιαστικά αποφασίζουν τα πάντα και δεν υπάρχει χώρος για την πολιτική. Όχι για τους πολιτικούς ως άτομα, αλλά της πολιτικής ευρύτερα, της πολιτικής εν γέννη. Και έτσι είχαμε αυτό που ονομάζεται εκφυλισμός της δημοκρατίας. Ο εκφυλισμός της δημοκρατίας είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική. Είναι θέμα απλώς τεχνοκρατών, διάφοροι τεχνοκράτες, που είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσμών, είτε σε επίπεδο κρατικής πολιτικής, θα αποφασίζουν για τα πάντα. Τεχνοκράτες οι οποίοι ήξεραν καλύτερα και υποκαθιστούσαν τους πολίτες και τους πολιτικούς. Ή είχαμε πολιτικούς που συμπεριφέρονταν λίγο πολύ ως να είναι τεχνοκράτες. Εξού και θεωρήθηκε ότι η δημοκρατία είναι απλώς θέμα διαφόρων τεχνοκρατών, λογιστές, δικηγόροι, λεκτικά γραφεία, όμιλοι αξιολογήσεων της χώρας, που διαχειρίζονται για το εντός εισαγωγικών πόσο λίπος θα κόψουν. Και το λίπος ήταν άνθρωποι οι οποίοι θα έφευγαν από τις δουλειές τους. Όλο αυτό το θέμα τα τελευταία 40 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, μια κένωση της δημοκρατίας. Κένωσε η δυνατότητα των κρατών να ουσιαστικά να αποφασίζουν για το πώς θα προδιαχειριστούν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Μέσα από τον τεχνοκρατισμό και μέσα από μια διαδικασία όπου
η δημοκρατία εύθυνε διαβρωνώντας συνεχώς και οδηγούμαστε στην απονομιοποίηση της ίδιας της δημοκρατίας. Και εδώ είναι που έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει και ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος στο βιβλίο του για το ρίσκο της κρίσης, όπου μιλάει για τα τρία συμπτώματα του εκφυλισμού της δημοκρατίας. Το πρώτο, που είναι και χιλιοεπομένο, είναι η πρόσφυση της αγοράς και της διοίκησης των διεθνών οργανισμών που μετέχουν σε οργανισμούς όπως είναι η Τρόικα, που προσπαθούν να την καταργήσουν τώρα, μιλώντας για θεσμούς, που παίρνει μια θέση ιονή νομοθετική. Δηλαδή, η ίδια η λογική του ποιος αποφασίζει τι θα νομοθετηθεί, το ζούμε καθημερινώς. Πάρτε για παράδειγμα στην Κύπρο το ζήτημα των εκποιήσεων που έχουμε μπροστά μας. Λέμε ότι είναι μνημονιακή πρόνοια. Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να δεχτούμε αυτά που μας λένε, διότι το μνημόνιο αυτό προνοεί και έτσι δεν υπάρχει πραγματικό δικαίωμα επιλογής. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί και αυτοί που υπόγραψαν το μνημόνιο και όλοι οι πολιτικοί πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές στη βάση ενός υπερνομοθετικού εκτρώματος που ονομάζεται Τρόικα και αποφασίζει για τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει, τα κοινοβούλια απλώς είναι εκεί για να επικυρώνουν ήδη προηλυμμένες αποφάσεις. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος ονομάζει τον νομοθετή εκτάκτος, που πρόκειται για μια δημοσιονομική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Φορά λοιπόν το μανδύα της νομικής κατάστασης εξαίρεσης, είναι μια εξαιρετική κατάσταση, είναι έκτακτη ανάγκη και έτσι οφείλουμε απλώς να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο απαιτούν οι αγορές και αυτό το οποίο απαιτούν τα μνημόνια. Αυτή η λογική, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και το τρίτο, και το οποίο λέει, όπως λέει και ο Χριστόπουλος, πιθανώς μπορεί να αφυπνίσει το κατεστημένο, είναι η εφόρμηση του νεοναζισμού που εχθρεύεται καταστατικά και το διακηρύσει με πανηγυρικό τρόπο το δημοκρατικό φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματος. Δηλαδή, δημιουργούνται τα δεδομένα έτσι ώστε η κατάργηση της δημοκρατίας, επειδή μέσα από τη συρρήκνωση του βασικού, του ουσιαστικού κομματίου της δημοκρατίας, το οποίο λένε έτσι κι αλλιώς είναι όλοι ήδη, οδηγεί στις λογικές των αυταρχικών λύσεων, είτε αυτές παίρνουν το χαρακτήρα νεοφασιστικών ομαδούλων που παρουσιάζονται ως αυτοί που θα σώσουν την κατάσταση, είτε άλλες αυταρχικές λύσεις όπου οι σωτήρες θα παρεύουν και θα λύσουν τα πράγματα. Αυτός είναι ο πολιτιακός εκφυλισμός της δημοκρατίας και ο οποίος κλείνει ουσιαστικά την πολιτική, το χώρο της πολιτικής και μας στραγγαλίζει από οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε με την επίκληση του βασικού πυρήνα του τι είναι δημοκρατία, που είναι το κράτος δικαίου, είναι τα βασικά δικαιώματα, είναι τα εργατικά και κοινωνικά και κεκτημένα, τα οποία ορίζουν στο πλαίσιο το οποίο εμείς μπορούμε να βιώσουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Όταν αυτό χάνεται, όταν αυτό εγκαταλείπεται, αυτό που έχουμε στη θέση του είναι ένα κέλυφος, ένας χώρος εξουσίας όπου χάνεται η δημοκρατική του επίφαση. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας. Ασφαλώς υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι μπροστά μας έχουμε κάτι πολύ επικίνδυνο και ότι η απλή συναλλαγή μας με τους θεσμούς αυτούς που μας επιβάλλουν, όπως η Τρόικα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή θεσμή, μας διαβρώνει και μας χάνει τη δυνατότητα από το να μας εξαναγκάζει να υποταχθούμε. Και νομίζω ότι αξίζει να σκεφτούμε λίγο την αντίδραση που είχε αυτός ο μεγάλος ο ήρωας της ελληνικής αντίστασης, ο Μανώλης ο Γλέζος, ο οποίος ασκώντας κριτική και πλήρως απογοητευμένος από τους θεσμούς, αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγνώμη από τον ελληνικό λαό για το ότι αυτό που συνέβηκε στο Eurogroup και αυτό με το οποίο συμβιβάστηκαν στην Αθήνα με το Eurogroup είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθούμε, γιατί δεν θέτει τέρμα στο μνημόνιο και στην κρίση. Και νομίζω ότι εν μέρη, και τονίζω το εν μέρη, εκφράζει μία απογοήτευση για πάρα πολλοί κόσμο, όπου
θεώρησαν ότι μπορούσαν να, να λύσουν, να κλείσουν με μία απόφαση να κλείσει αυτό το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία... είναι σωστό αυτό που αισθάνονται, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που αξίζει να δούμε. Αξίζει να καταλάβουμε ότι δεν είναι θέμα ψευδεστήσεων, διότι δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις. Αν έχει επιδεχθεί κάτι το τελευταίο διάστημα, είναι ότι άνοιξε επιτέλους το ζήτημα της δημοκρατίας, το ζήτημα της πολιτικής στην Ευρώπη. Βγήκαν έξω οι πραγματικές αντιφάσεις που υπάρχουν. Και επειδή υπάρχει μια πραγματική αναντιστοιχία ανάμεσα στους θεσμούς όπως έχουν οργανωθεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια και της κοινωνικής πραγματικότητας όπου βιώνουμε και στην Ελλάδα, η Ελλάδα βιώνει βέβαια σε πολύ αυξημένο βαθμό και σε ακραία μορφή αυτό το φαινόμενο, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια κρίση βαθύτατη, κοινωνική, ανθρωπιστική κρίση έχει ονομαστεί, αλλά και εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε το αντίστοιχο που, για την, το οποίο δεν είχαμε βιώσει ποτέ μετά το πρωτοφανές κούρεμα. Και επειδή είμαστε και τώρα 2 χρόνια μετά το κούρεμα, όπου δεν ήταν απλώς ένα κούρεμα καταθέσεων, ήταν η αρχή μιας διαδικασίας όπου η Κύπρος μπήκε με βίαιο τρόπο στη λογική της κρίσης. Της κρίσης η οποία είναι πρωτοφανής και στην οποία όλα όσα είχαμε, όλα ήταν γνωστά, όλα όσα ξέραμε προηγουμένως, μπαίνουν ερωτηματικά σε αυτά. Καταστρατηγούνται βασικά δικαιώματα. Και εδώ είναι που πρέπει να σκεφτούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα. Οι αντιφάσεις, δηλαδή αν θέλετε κάτι που έχουμε καταλάβει το τελευταίο διάστημα, κάτι που έχουμε κερδίσει, το κεκτημένο της κατάστασης αυτής, είναι ότι, ξέρετε, οι αντιφάσεις πρέπει να βγουν έξω. Αντί να κρυβόμαστε και να έχουμε τους διάφορους τεχνοκράτες που μας επιβάλλουν και μας λένε τα ίδια με βάση το ότι ξέρετε τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις πολιτικές, έχει πλέον ανοίξει όλο το θέμα και αυτό, είναι, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Αυτό που βρίσκω τραγικό για τη δική μας την περίπτωση στην Κύπρο είναι ότι άκουσα για παράδειγμα δημοσιογράφο κάποιου άλλου καναλιού να μιλά με κάποιο υπουργό, όχι με υπουργό, με τον κύριο Πύλικο της ΟΕΒ και να του λέει, κοιτάξτε, στην Ελλάδα, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι όπως στην Κύπρο. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική γιατί στην Ελλάδα ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν αντέχουν άλλο στην Ελλάδα. Δηλαδή μην τους βαράτε άλλο. Αλλά στην Κύπρο τι τους βαράμε. Αυτό είναι το μεγάλο, αυτό είναι που υποβόσκει πίσω από αυτή τη συζήτηση. Και αυτός ο διαχωρισμός το ότι ξέρετε η Κύπρος δεν είναι Ελλάδα. Ναι, η Κύπρος δεν είναι Ελλάδα. Όπως η Αθήνα δεν είναι Θεσσαλονίκη. Όπως η Ελλάδα δεν είναι Ισπανία. Όπως όλα αυτά δεν μας λένε και τίποτα. Ναι, είναι διαφορετικά δεδομένα σε κάθε χώρα. Όμως από την άλλη έχουμε κάποια κοινά μοτίβα. Έχουμε κάποιες κοινές πολιτικές. Έχουμε ακριβώς την ίδια φόρμουλα. Το ίδιο φάρμακο που δεν είναι φάρμακο αλλά φαρμάκι που προσφέρεται ως λύση των προβλημάτων τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Τι κάνουμε σε αυτό το διάστημα. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό που συμβαίνει δεν συμβαίνει μόνο στις χώρες του Νότου, παρόλο που πιστεύω ότι οι χώρες του Νότου ίσως να βρίσκονται πιο μπροστά κατά παράδοξο τρόπο από τις χώρες του Βορρά. Δεν συμβαίνει μόνο στις χώρες του Νότου, γιατί ακριβώς η κρίση που αγγίζει κατά πλειοψηφία τον κόσμο στις χώρες του Νότου, όπως είναι η Ελλάδα που έχασε ξέρω, 30-40% 50% του εισοδήματος του κόσμου και η μισή είναι άνεργη, ή στην περίπτωση της Κύπρου που είναι γύρω στο 20% του μισθού, το μισθό μας και 40% των νέων μας είναι άνεργοι. Έχουμε και ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία μια κατάσταση όπου περίπου το 20% του πληθυσμού, των νέων, βρίσκονται σε, των εργαζομένων, βρίσκονται σε μια κατάσταση που ονομάζονται εργαζόμενοι φτωχοί. Βρίσκονται δηλαδή σε αυτήν την κατάσταση που αναπαράγεται και δεν μπορούν να βγουν από αυτή τη φαυλότητα το ότι δεν τα βγάζουν πέρα με τους μισθούς που έχουν μπροστά τους. Είναι η εξαπατημένη γενιά που ανεξάρτητα από σπουδές θα κάνουν τις ίδιες δουλειές και ό,τι μπορέσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν και ζουν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κρίση αυτή δεν είναι
όπως πρώτον δεν είναι όπως άλλες κρίσεις που είναι κυκλικές, παρόλο που στο σύστημα που ζούμε, τον καπιταλισμό, υπάρχει μια κυκλικότητα των κρίσεων, αλλά υπάρχει κάτι δομικά διαφορετικό στην παρούσα κρίση. Δεύτερον, οι κρίσεις πρέπει να γίνουν αντιληπτές μέσα στο πλαίσιο από τη μια του παγκόσμιου χαρακτήρα που έχουν και από τον οποίο πηγάζουν, από την, γι' αυτό και είναι παγκόσμια, αλλά πρέπει να γίνουν κατανοητές εντός των συγκεκριμένων κοινωνικών σχηματισμών που παράγονται. Και εδώ είναι που λείπει από την κυπριακή συζήτηση ένα μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα κοινωνία. Τι εννοώ όταν λέω λείπει ο παράγοντας κοινωνία? Λείπει η συζήτηση για το ποιες είναι οι κοινωνικές παραμέτρες της κρίσης. Και πώς ξεφεύγουμε, και ποιες είναι οι κοινωνικές παραμέτρες των όποιων μέτρων προτείνονται για να βγούμε από την κρίση. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι αυτό που λείπει είναι από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, από τους κοινωνικούς σχολιαστές, από τους όλους όσους θέλουν να παρέμβουν στα κοινά, και είναι εδώ διάφοροι που παρεμβαίνουν από τους, και εδώ αναφέρομαι στον επίσημο λόγο και όχι αυτό που συμβαίνει στον ανεπίσημο λόγο, που θεωρούν ότι υπάρχει ένας ισολογισμός όπου λίγο πολύ όλα μετρούνται με οικονομικούς όρους. Και θεωρώ ότι αν έχει κερδιθεί κάτι το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανατρέπουν τα δεδομένα στις συζητήσεις, ό,τι λογοκρίνεται στον επίσημο λόγο μπορούν δηλαδή να έρθουν να τα καλύψουν και να ανοίξουν τα ζητήματα, είναι ότι ξεκίνησε μια συζήτηση για την κοινωνία. Και αυτό λείπει από τον επίσημο λόγο. Και όταν λέω αυτό, το λέω με μία αίσθηση απογοήτευσης για τον επίσημο λόγο και τις επίσημες συζητήσεις, διδάσκω ένα μάθημα που ονομάζεται κοινωνικά προβλήματα, όπου παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς αλλάζουν τα δεδομένα μπροστά μας στο τι είναι κοινωνία. Όταν λέμε κοινωνία, κοιτάξτε τι γίνεται όταν συζητούμε τον όρο κοινωνία στις προεκλογικές συζητήσεις. Τα θέματα που απασχολούν στις προεκλογικές συζητήσεις είναι πρώτα, ήταν το κυπριακό, τώρα είναι τα οικονομικά, δηλαδή το κυπριακό, τα οικονομικά, και η τρίτη κατηγορία που είναι διάφορα άλλα ονομάζεται κοινωνικά θέματα. Και κοινωνικά θέματα είναι αυτό που στην αγγλική ονομάζεται dustbin category, κατηγορία σκουπίδια, όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει δηλαδή η αίσθηση κοινωνίας ως το κέντρο της συζήτησής μας. Και μας προβληματίζει αφάνταστα το ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχει τεθεί επαρκώς. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα αυτό φαίνεται να ανατρέπεται. Φαίνεται ότι η κοινωνία αντιδρά, η κοινωνία αντιστέκεται. Και όταν το λέω αυτό, γιατί αυτή είναι και η μεγάλη απάντηση που μπορεί να δώσει στο βασικό δόγμα της, που ξεκίνησε με τη Thatcher στο 79, και λέω, όταν λέμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός άρχισε περίπου την περίοδο αυτή, που έλεγε ότι δεν υπάρχει κοινωνία. Υπάρχουν μόνο άτομα που την συναποτελούν. Λοιπόν, η απάντηση σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά, είναι ότι η κοινωνία υπάρχει και αντιστέκεται. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της εποχής που θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, που υπάρχει μία απόπειρα να λογοκριθεί αυτή η μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή να μην τίθενται αυτά τα θέματα ή να τίθενται με τρόπο που η κοινωνία να έχει καταντήσει lifestyle. Συζητούμε τα κοινωνικά θέματα, αν δείτε τις εφημερίδες, τι είναι κοινωνικά θέματα? Είναι γνωριμίες, είναι θανάτοι, αγγελίες θανάτου, είναι διάφορο τύπου κοινωνικά συμβάντα, και τα κοινωνικά συμβάντα δεν έχουν να κάνουν, είναι lifestyle πράγματα και χάνουν την ουσία τους. Και νομίζω ότι εδώ είναι που πρέπει να ξανανοίξουμε τα μεγάλα ζητήματα αυτά που έχουν τεθεί μπροστά μας. Τώρα, για να κλείσουμε με το θέμα της συζήτησης μας σήμερα. Νομίζω το ρίσκο της κρίσης είναι ότι μας αναγκάζει να ξανασυζητήσουμε κάποια θέματα που ήταν ίσως ξεχασμένα. Και ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, στο βιβλίο του «Στο ρίσκο της κρίσης», με τον οποίο είχαμε καλεσμένο, τα ανοίγει, δηλαδή είναι μια αφορμή για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, και θα ήθελα να κλείσω
τη σημερινή μας εκπομπή με μια βασική ιδέα που βγαίνει από αυτή τη συζήτηση. Αν θα μπορέσει να επανέλθει η δημοκρατία, τότε θα πρέπει να ξανασκεφτούμε όλο το πλαίσιο του δικαιώματος στη διαφωνία. Και η διαφωνία είναι το κέντρο της δημοκρατίας. Και εδώ, όταν λέμε διαφωνούμε με αυτό που συμβαίνει σήμερα, διαφωνούμε με τη φτωχοποίηση των μαζών και μέσα από την συζήτηση για το ότι η λιτότητα πρέπει να σταματήσει, νομίζω ότι είναι αυτό που μένει, είναι ένα κάλεσμα για δράση. Και το κάλεσμα για δράση έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι υπάρχει και μια εκδήλωση σύντομα για το θέμα αυτό, για το θέμα της, πώς το αντιμετωπίζουμε. Και στην Κύπρο το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει μπροστά μας είναι το μεγάλο ζήτημα της λιτότητας και των εκποιήσεων, που αν το ανοίξει αυτό το θέμα θα ανοίξουν πάρα πολλά άλλα κακά που έχουμε μπροστά μας. Με αυτές τις ιδέες νομίζω να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, με την ελπίδα ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί το μεγάλο ζήτημα των διαδράσεων είναι ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων κάθε άλλο παρά έχει κλείσει, μόλις έχει ανοίξει. Σας ευχαριστώ. Διαδράσεις. Μια εκπομπή για την κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Μια απόπειρα κατανόησης της εποχής της αβεβαιότητας και της κρίσης. Μια εκπομπή για μας και τους άλλους. Με τους Νίκο Τριμικλινιώτη, Θανάη Ψήλα και Δημήτρη Τριμηθιώτη. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί.